δεύτερη ενότητα της σημερινής μας εκπομπής, φίλες και φίλοι, και θα πάμε στη Ρόδο να δούμε τι γίνεται με την αγορά των φωτιστικών LED. Την πεποίθηση ότι όλα θα προχωρήσουν κανονικά μετά την έγκριση των όρων διακήρυξης για τον διαγωνισμό για την προμήθεια φωτιστικών LED για το φωτισμό για το νησί της Ρόδου, εξέφρασε σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους ο αντιπεριφερειάρχης και πρόεδρος της κ. Φιλίμωνα Ζανετίδης. Σε ερώτηση σχετικά με τη συνάντηση που θα γίνει στην Άξο την 1η Ιουνίου και αποκλειστικό θέμα τον πρωτογενή τομέα, ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης είπε πως επιλέχθηκε η Νάξος καθώς θεωρείται η νευαρχίδα στον τομέα αυτό. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Ζανετίδη και τα δύο θέματα. Θέλω να ξεκινήσουμε με την Νάξο ή το άλλο. Ό,τι θέλετε. Λοιπόν, ναι, απλά έχω θέλω μία ερώτηση μόνο για την απόφαση της οικονομικής για τον διαγωνισμό για τα LED. Τι έγινε και πότε θα τη νεότερα έχουμε. Λοιπόν, στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που έγινε την Παρασκευή στις 18 του μήνα, τέθηκε ως εκτός ημερησίας διάταξης ο νέος διαγωνισμός, η νέα προκήρυξη για τα LED. Και εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία μετά την κατάθεσή της και από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της εισηγήσεως μετά από την κατάθεσή της από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας. Μας ενδιαφέρει, όπως έχουμε ξαναπεί, το έργο να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν. Δεν καθυστερήσαμε καθόλου. Μόλις ήρθε η εισήγηση, το θέσαμε εκτός ημερησίας διάταξης και έτσι εγκρίθηκε και παίρνει τον δρόμο του προκειμένου να ανέβει και στο... Είναι ηλεκτρονικός διαγωνισμός διεθνής, να ανέβει και στο διαδίκτυο προκειμένου να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να συμμετάσχουν. Όπως και την προηγούμενη φορά που είχαν διαμαρτυρηθεί ότι δεν πρόλαβαν να διαβάσουν, ενώ ήταν στην τακτική συνεδρίαση θέμα, δεν πρόλαβαν να διαβάσουν, δεν το έλαβαν, όπως είπαν, ενώ υπήρχε το ηλεκτρονικό αποτύπωμα, δεν πρόλαβαν να το διαβάσουν, δεν ήθελαν να συμμετάσχουν στην ψηφοφορία. Και χτες και την Παρασκευή επίσης διαμαρτυρήθηκαν ότι τέθηκε την τελευταία στιγμή και δεν πρόλαβαν να το διαβάσουν. Όμως υπήρξε αναλυτική ενημέρωση και από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, από τον Διευθυντή, από τον νομικό μας σύμβουλο. Όλες οι ερωτήσεις που κατατέθηκαν απαντήθηκαν και πέρασε κατά πλειοψηφία. Κοιτάξτε, καταρχήν η προκήρυξη αυτή έλαβε υπόψη της την 127 απόφαση της αρχής εξέτασης προδικαστικών προσφυγών, αφενός. Αφετέρου έλαβε επίσης υπόψη της και τις εκδοθήσεις μετέπειτα αποφάσεις του ελεκτικού συνεδρίου με αριθμό 608 και 609, όπου με πανομοιότυποι διαγωνισμοί εγκρίθηκαν από το ελεκτικό συνέδριο και αφορούσαν φυσικά άλλους οτά της χώρας. Και έτσι η Οικονομική Επιτροπή με αυτές τις αποφάσεις δικαιώθηκε πλήρως. Δικαιώθηκε πλήρως και όπως την προηγούμενη προκήρυξη. Τώρα, ρωτήσει κανείς γιατί δεν προσβάλαμε την 127, έχουμε να πούμε ότι καταρχήν μας ενδιαφέρει το έργο. Ο χρόνος εκδίκασης ήταν μεγάλος στην ενδεχόμενη προσφυγή, αλλά μετά εκδόθηκαν και αυτές οι αποφάσεις του ελεκτικού συνεδρίου που δεν υπήρχε πλέον λόγος προσφυγής αφού δικαιώθηκε η Οικονομική Επιτροπή. Ο ίδιος με την προηγούμενη δεν άλλαξε ο προϋπολογισμός, ούτε η μελέτη δεν προσβλήθηκε, 4.600 περίπου. Η μελέτη δεν προσβλήθηκε ποτέ σε κανένα στάδιο, ούτε την προηγούμενη φορά, ούτε και τώρα έχει αλλάξει, είναι ακριβώς ίδια. Χρόνος υλοποίησης. Αυτό εξαρτάται από ότι μόλις πάρουμε τις εγκρίσεις, τις απαραίτητες, όπως προβλέπει η σύμβαση και η προκήρυξη. Φυσικά, επιλέχθηκε από την κυβέρνηση να γίνει ειδική θεματική στις Κυκλάδες, στην Άξο συγκεκριμένα, για τον πρωτογενή τομέα, σε συνέχεια τους, εδώ συζήτησης που είχε αναπτυχθεί
στο συνέδριο που έγινε στη Ρόδο και συγκεκριμένα στο Ρόδος Παλάς. Θα είμαστε εκεί, η διαδικασία είναι ίδια. Επιλέχθηκε η Νάξος γιατί η Νάξος είναι η ναυαρχίδα του πρωτογενή τομέα της περιφέρειας και έχει εκεί το ΑΕΠ του νησιού κατά πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό προέρχεται από την ενασχόληση με τον πρωτογενή τομέα των κατοίκων. Τώρα τελευταία αναπτύσσεται και ο τουρισμός, αλλά υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από τους τοπικούς παραγωγούς και γι' αυτό προφανώς η κυβέρνηση επέλεξε να γίνει και ειδική θεματική στην Νάξο. Τώρα, εμείς θα είμαστε εκεί. Τα προβλήματα είναι παντού σε όλη την περιφέρεια των παραγωγών. Κάποια ιδιαίτερα θέματα που αντιμετωπίζει εκεί η Νάξος ενδεχομένως, όπως είναι το φράγμα που γίνεται εκεί, το αρδευτικό του Τσικαλαριού, κάποια άλλα θέματα με επιστοποίησης προϊόντων που έχουν, θα συζητηθούν εκεί με την παρουσία των παραγωγών. Δεν υπάρχει κάτι το ιδιαίτερο, τα προβλήματα είναι παντού το ίδιο. Φυσικά, εκεί θα συζητηθεί και η πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου με το να μας διανύμει τα πρότυπα τεύχη προκήρυξης για τα διαχειριστικά σχέδια βοσκής με πάρα πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Προετοιμαζόμαστε και αυτόν τον διαγωνισμό στο να έχουμε σε κάθε νησί διαχειριστικό σχέδιο βοσκής. Είμαστε σε συνεννόηση όλες οι υπηρεσίες της περιφέρειας και φυσικά θα είναι ένα από τα θέματα, διότι υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα, ένα από τα σοβαρά θέματα που θα αναπτύξουμε και θα συζητήσουμε εκεί και έχουν σχέση με το συγκεκριμένο θέμα. Λοιπόν, πού θα πάμε τώρα? Πού θα πάμε, Νίκη μου, για πες, τι έχεις κανονίσει για μας? Θα πάμε στη Μυτιλήνη. Γιατί η Εσημένια Μίλιου είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Εσημένια. Καλησπέρα και από εμένα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Εσημένια. Πώς πάει, τι γίνεται? Καλά. Τι νέα έχεις από τη Μυτιλήνη να μας πεις? Πέρα λοιπόν από έτσι την αρκετή ζέστη και την καλοκαιρινή ρωστόνη που έχει κάνει έντονο την εμφάνιση της και σε εμάς εδώ στο νησί, έχουμε δύο θέματα τις τελευταίες μέρες που άπτονται βέβαια από το αστυνομικού ρεπορτάζ. Το ένα έχει να κάνει με ουσιαστικά με την εμπλοκή ενός αστυνομικού σε μια υπόθεση που φαίνεται για έναν αστυφύλακα ο οποίος κατάγεται βέβαια από άλλη περιοχή της Ελλάδας αλλά υπηρετεί σε οργανική θέση στον τόπο μας, ο οποίος φέρεται ότι εμπλέκεται σε κύκλωμα παράνομης διακίνησης μεταναστών με τη χρήση μάλιστα πλαστών εγγράφων και όχι μόνο αυτό, αλλά συνεργάζεται με δύο τουλάχιστον ακόμη άτομα. Έχουν συλληφθεί δύο Αφρικανοί μετανάστες από το Καμερούν που και αυτοί φαίνεται ότι έχουν διακινηθεί μέσω της υπόθεσης αυτής. Κατά του αστυνομικού έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για κακουργηματικού και επιμελικού χαρακτήρα. Αναμένεται βέβαια να οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή με τη λύνηση να απολογηθεί ενώ την υπεράσπιση του έχει αναλάβει ο κύριος Ηλιογραμμένο. Υπάρχει λοιπόν αυτή η υπόθεση που ουσιαστικά ερευνάται από το Τμήμα Εσωτερικών Υποθέσεων της Αστυνομίας. Ωστόσο, υπάρχει και άλλη μια υπόθεση για έναν 35χρονο οικονομικό μετανάστη από την Αλβανία, ο οποίος απασχολούνταν σε επιχείρηση της περιοχής της Θερμής. Αυτός, από ό,τι φαίνεται από μια έρευνα την οποία έχει βέβαια ακόμη σε εξέλιξη η υποδιέστηση ασφάλειας Μυτιλήνης, διακινούσε και μάλιστα μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών μέσα από το χώρο της δουλειάς του. Ο αλλοδαπός συνελήφθη από τους αστυνομικούς έχοντας την κατοχή του 3,5 κιλά χασίς, διόλευκα του φρόντου ποσότητα, τα οποία δεν είχε κρυμμένα στο σπίτι, όπως είπα, αλλά στον εργασιακό του χώρο, σε ένα τουριστικό κατάλημα, χωρίς βέβαια οι ιδιοκτήτες να έχουν αντιληφθεί το παραμικρό. Όπως προέκυψε βέβαια από έρευνα της αστυνομίας, το χασίς ήταν κρυμμένο σε σημεία της επιχείρησης, τα οποία είχε πρόσβαση και γνώριζε μόνο ο 35χρονος αλλοδαπός. Και γι' αυτό το λόγο, αφού ενημερώθηκε ο εισαγγελέας, υποφεύθηκε η ταλαιπωρία των επαγγελματιών εργοδοτών του από την περιοχή της Θερμής, οι οποίοι βέβαια σοκαρίστηκαν οι άνθρωποι, για να λέμε και πιστεύω το δίκαιο, καθότι έχεις έναν εργαζόμενο στην επιχείρησή σου και δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει την επόμενη μέρα. Είναι λοιπόν δύο υποθέσεις οι οποίες έτσι έχουν κάπως
αναστατώσει την τοπική κοινωνία. Και υπάρχει και μία τρίτη, η οποία βέβαια σας την αναφέρω γιατί έχει κάνει το γύρο του διαδικτύου τις τελευταίες μέρες. Μία υπόθεση λοιπόν μιας απλής σχολικής παράστασης, στην οποία η δασκάλα θέλησε να ανεβάσει Αριστοφάνη και μάλιστα τον Πλούτο, εναλλάσσοντας τους ρόλους και τους χαρακτήρες κοριτσιών και αγοριών και χρησιμοποιώντας διαφορετική ενδυμασία για διαφορετικό φύλο. Δηλαδή ουσιαστικά έβαλε στα κορίτσια παντελόνια και στα αγόρια φούστες. Mm-hmm. Ξεσηκώθηκε θύελλα διαμαρτυριών, σχόλια, αναρτήσεις, ιστορίες, site τα οποία εμπλέκονται και τοπικά, δημοσιογράφοι που μεταξύ τους έχουν διαξυπισμούς. Είναι μια υπόθεση η οποία, από ό,τι καταλαβαίνουμε, αφορά βέβαια το πώς παρεξηγείται μια πρόθεση. Το τι αντίκτυπο όμως μπορεί να έχει και αυτή η πρόθεση από πλευράς της τοπικής κοινωνίας. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, αυτό που οφείλω να πω είναι ότι δηλώσεις δεν έχουν γίνει από την ίδια την εκπαιδευτικό, ούτε και από τη διευθύντρια του σχολείου φανερά. Ωστόσο, η τοπική κοινότητα... Δεν θα το περίμενε η ίδια Ασημένια, δεν θα το περίμενε. Δεν θα το περίμενε, φαντάζομαι. Σίγουρα. Απ' την άλλη, πάλι εντύπωση προκαλεί το γεγονός, βέβαια μια σεστάλη κανονικά σήμερα προς δημοσίευση, επιστολή της τοπικής κοινότητας των Λουτρών, την οποία υπογράφει το Συμβούλιο πλην ενός μέλους που συνεδρίασε και ο ίδιος ο πρόεδρος, στο οποίο βέβαια καταδικάζει τα γεγονότα αυτά, λέγοντας ότι απλά επρόκειτο για μια παράσταση με ένα συμβολισμό, με μια σημασία όπως θέλετε πείτε το, και δεν υπήρχε λόγος να ξεσηκωθεί όλο αυτό σε βάρος μιας εκπαιδευτικής. Τι πείραξε ουσιαστικά δηλαδή, τι ήταν εκείνο? Η ενδυμασία. Ναι, η ενδυμασία. Αυτό και ο συμβολισμός της, διότι κάποιοι έτσι, θερμοί υποστηρικτές το ότι πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένος εδηματολογικός κώδικας και μάλιστα σε μια παράσταση τώρα του Αριστοφάνη που όλοι ξέρουν... Εντάξει, να πει κανείς ότι για την αθυροστομία, εντάξει, ναι, και πάλι δεν δικαιολογείται. Αυτό. Απλά είναι το γεγονός που όλοι ξέρουμε βέβαια και εντάξει είναι φανερό ότι στα αρχαία χρόνια δεν υπήρχαν γυναίκες ηθοποιείς στο θέατρο ούτως ή άλλως και όλους τους ρόλους τους έκαναν άνδρες και με τα παπούτσια, τα υπερυψωμένα και όλα αυτά που είναι γνωστά να μην τα αναφέρουμε. Άλλωστε, όρια στην τέχνη είναι πολύ δύσκολο να επιβάλλεις. Όρια στην τέχνη, μια πλευρά είναι αυτό. Τώρα, βέβαια, εκείνοι πάτησαν εντός εισαγωγικών πάνω στο γεγονός ότι πρόκειται για σχολική παράσταση και αν θέλεις να εξελίξεις μία απλή υπόθεση και να την αναγάγεις σε μείζον θέμα, είναι πάρα πολύ απλό και πολύ εύκολο να συμβεί αυτό. Πολύ σωστά. Αυτό που λίγο ενόχλησε ήταν ο ρόλος ουσιαστικά των ίδιων των δημοσιογράφων, οι οποίοι βέβαια κάτω από τα site, γιατί περί ηλεκτρονικού τύπου στήθηκε όλη αυτή η ιστορία περισσότερο, δεν γράφηκε κάτι αργότερα βέβαια ίσως αυτό θα συμβεί, γιατί δεν μπορείς να παραμένεις και αμέτωχος, αλλά επειδή ήταν ένα παιχνίδι των site κάποιων τοπικών που ανεβάζουν ειδήσεις και θεώρησαν ότι το θέμα θα ήταν πιεσάρικο, να το πούμε και έτσι. Έφτασε τώρα 3 με 4 μέρες να έχει όλη αυτή την ιστορία, όλη αυτή την αλληλογραφία και δεν ξέρουμε βέβαια αν θα κινηθούν και νομικά τα πρόσωπα που εμπλέκονται. Μάλιστα, τι να πούμε. Ασημένια, σε ευχαριστούμε. Και να πας σε καμιά ακρογιαλιά και εσύ να κάνεις καναμπανάκι μια και έχει ζέστη. Μετά τις 15 Ιουνίου λέω πια. Α, ότι είναι έτσι, καιρό. Τόσο μακρύ. Δεν το τολμάς τώρα. Μακρύς ο δρόμος. Δεν το βλέπω, ναι. Μάλιστα. Καλώς. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Και σε σένα. Είσεις. Να είσαι καλά. Λοιπόν, να συνεχίσουμε τώρα και από τη Μυτιλήνη θα έρθουμε και πάλι στην Κάλυμνο και θα πάμε να δούμε έτσι μια μικροζημιά που συνέβη και πάλι σήμερα στο δίκτυο ίδρευσης. Να πούμε ότι συχνά πυκνά τώρα τελευταία μικρότερες ή μεγαλύτερες ζημιές έχουμε στο δίκτυο ίδρευσης εδώ στο νησί. Είναι παλαιό το δίκτυο. Παλαιό και θέλει ο Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας αλλά και ο Δήμαρχος βέβαια μας έχουν πει ότι γίνονται προσπάθειες να ενταχθεί στο Φιλόδημος μάλιστα συγκεκριμένα τώρα. Να ενταχθεί ένα έργο αλλαγής για όλο το νησί, περίπου 40 χιλιόμετρα αμύαντο σωλήνες. Άντε να δούμε, περιμένουμε πώς και πώς. Πάμε να δούμε αυτό το μικρό ρεπορτάζ ωστόσο. Στον Άγιο Μάμα βρισκόμαστε σε μια γειτονιά και βλέπουμε εδώ δύο από τα άτομα του συνεργείου της ΔΕΙΑΚ να κάνουν κάποιες εργασίες. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Για πείτε μας τι έγινε εδώ. Έχει ζημιά εδώ πέρα. Ήρθαν για να αλλάξουν τα εξαστήματα. Για να πάρουν τα σπίτια νερό, γιατί δύο σπίτια εδώ δίπλα δεν έχουν νερό. Δεν έχουν νερό. Τι ζημιά έγινε ακριβώς? Έσπασε η παροχή. Πώς μπορεί να συμβεί αυτό, αλήθεια? Παλιά εξαρτήματα. Παλιά εξαρτήματα και σωληνώσεις δηλαδή. Σωληνώσεις. Μάλιστα. Τελευταία αρκετές ζημιές βλέπουμε να έχετε τακτικά και να τρέχετε. Τι να κάνω. Έτσι. Μας ενημέρωσε ο κύριος Αντιδήμαρχος, ο κύριος Ρήγας, ότι
γίνονται αλλαγές, ναι, σε αμυαντοσωλήνες κλπ. Σιγά σιγά. Σιγά σιγά. Να ευχηθούμε να αλλάξει και όλο το δίκτυο. Ωραία, ευχαριστούμε. Τίποτε. Καλή δουλειά. Λοιπόν, αυτό ήταν το μικρό ρεπορταζάκι. Να πούμε ότι είναι στην περιοχή κοντά και στην Αγία Μάμα. Ναι, ναι, αναφέρεται στην μεταξύ στο Αγίου Μάματος και Αγίας Τριάδας. Mm-hmm. Λοιπόν, να πάμε τώρα να δούμε έτσι λίγο πώς έχουν εξελιχθεί μέχρι αυτή τη στιγμή, μέχρι σήμερα που κάναμε το ρεπορτάζ, οι εργασίες στο πρώην Καρπάθιο, μια που γίνονται εκεί βέβαια οι εργασίες για την ανέγερση του νέου σχολείου. Πάμε να δούμε. Βρισκόμαστε εδώ στην περιοχή όπου ήταν το Καρπάθιο, 4ο Δημοτικό Σχολείο. Βλέπουμε να γίνονται εργασίες, έχουν προχωρήσει αρκετά. Όπως προσπαθούμε να πάρουμε εδώ από ψηλά, βλέπουμε τι γίνεται. Υπόγεια εδώ προφανώς. Διάφορες εργασίες, θα προσπαθήσουμε να πάμε από την άλλη πλευρά, μήπως μας μιλήσει κάποιος να μας εξηγήσει τι γίνεται. Λοιπόν, έχουμε έρθει πιο κοντά, από ό,τι μας ενημέρωσε εδώ ένας κύριος ο οποίος εργάζεται. Οι εργασίες προχωρούν σιγά σιγά και πάνε καλά. Εδώ, όπως σας είπα και πριν, κατασκευάζονται τα υπόγεια, όπου από ό,τι μας είπαν να περιμένουν τις σιδεριές να έρθουν να καλυπωθούν, να ρίξουν τα μπετά. Σιγά σιγά. Χρόνος χρειάζεται βέβαια, οπωσδήποτε. Δεν είναι μια εύκολη υπόθεση. Πιθανότατα από ό,τι μας είπαν, μέχρι τον Σεπτέμβρη να έχουν πέσει όλα τα μπετά. Θα έρθουμε όμως και πάλι, μήπως βρούμε και κάποιον μηχανικό ή κάποιον από την 3K να μας ενημερώσει. Αυτά λοιπόν και από το χώρο του Καρπάθιου. Να πάμε σε κάποιες ανακοινώσεις. Να πάμε σε ένα δελτίο τύπου από το επιχειρησιακό πρόγραμμα Νοτιού Αιγαίου, έχει έρθει αυτό. Σύγχρονος βρεφονιπιακός σταθμός στην Κάλυμνο με πόρους του επιχειρησιακού προγράμματος της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου. Εγκρίθηκε από την ειδική υπηρεσία διαχείρισης η υπογραφή σύμβασης με τον ανάδοχο του έργου. Άμεσα πρόκειται να ξεκινήσει η κατασκευή του νέου σύγχρονου βρεφονιπιακού σταθμού στο Δήμο Καλυμνίων μετά την έγκριση από την ειδική υπηρεσία διαχείρισης της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου, του σχεδίου σύμβασης και της διαδικασίας ανάθεσης του έργου. Το έργο Βρεφονηπιακό Σταθμός Δήμου Καλυμνίου συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος Νότιο Αιγαίο 2014-2020 και η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 1.020.000 ευρώ. Περιλαμβάνεται στον συνολικό σχεδιασμό της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου, η οποία αξιοποιεί στο έπακρο τους διαθέσιμους κοινοτικούς πόρους για τη συμπλήρωση και βελτίωση βασικών κοινωνικών υποδομών στα νησιά, με στόχο την περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, τη βελτίωση της πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα και την παροχή ψηλού επίπεδου υπηρεσιών στους κατοίκους. Πολύ ωραία. Θετική εξέλιξη για το νησί της Καλύμνου. Λοιπόν, να πάμε τώρα σε μια πρόσκληση σε εκδήλωση ενημέρωσης. Η αναπτυξιακή δωδεκανήσου, η γνωστή σε όλους μας ΑΝΔΟ, ΑΕ, σε συνεργασία με το Δήμο Καλυμνίων, διοργανώνουν ενημερωτική εκδήλωση την Τετάρτη 23 Μαΐου 2018 στην Καλύμνο. Στελέχη της ΑΝΔΟ θα παρουσιάσουν τις δράσεις του νέου leader, CLLD, και θα ενημερώσουν για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης μέσω της τρέχουσας και της αναμενόμενης προκήρυξης του προγράμματος. Η ενημερωτική συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 23 Μαΐου 2018 και ώρα 7.30 στο ισόγειο του αναγνωστηρίου. Αύριο λοιπόν στο ισόγειο του αναγνωστηρίου στις 7.30 το απόγευμα για την ΑΝΔΟ ΑΕ Βασιλική Παπαδημητρίου Ξεπαπαδάκη, η πρόεδρος, και για τον Δήμο Καλυμνίων Ιωάννης Γαλουζής, δήμαρχος. Εμείς να πούμε ότι θα έχουμε αύριο στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας κοντά μας πρωτοθέως τον διευθυντή της ΑΝΔΟ, τον κύριο Ζήφο, τον κύριο Κώστα Ζήφο, όπως επίσης και τη διευθύνουσα σύμβουλο, την κυρία Ρένα Παυλάκη. Λοιπόν, έχουμε χρόνο για κάποια άλλη ανακοίνωση, πάμε διαφημίσεις. Ωραία.
Στο CNN θα διαφημιστούν τα νησιά του Νοτιού Αιγαίου. Στο διεθνές τηλεοπτικό δίκτυο του ομίλου CNN International θα διαφημιστεί η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου και μάλιστα σύντομα θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση μαζί του για τη δημιουργία ενός σποτ που θα προβάλλεται ανά τον κόσμο. Τα σποτ έχουν γίνει έτσι πολύ της διαφήμισης και βέβαια είναι ο καλύτερος τρόπος πραγματικά για να διαφημιστεί. Μέσα από αυτά, ναι, διαχρονικά, μέσα από αυτά. Έχει για κάποιες λεπτομέρειες, αν θέλεις να συνεχίσει, Ειρήνη. Λοιπόν, ναι. Στο διεθνές λοιπόν τηλεοπτικό δίκτυο του ομίλου CNN International θα διαφημιστεί η περιφέρεια του Αιγαίου. Η Οικονομική Επιτροπή στην τελευταία της συνεδρίαση ενέκρινε την έναρξη των διαπραγματεύσεων με το δίκτυο CNN, κάτι που έχει στόχο την αποτελεσματικότερη προώθηση του προορισμού και του τουριστικού προϊόντος, το αποφεύγοντας τον κατακερματισμό των ενεργειών προβολής σε διάφορα τηλεοπτικά δίκτυα. Αξίζει να σημειωθεί ότι πέρα από τη δημιουργία του τηλεοπτικού σποτ, η συνεργασία με το CNN θα περιλαμβάνει και τη διεξαγωγή έρευνας, η οποία θα αποτυπώνει τις επιπτώσεις από την προβολή του μέσου του δικτύου στο κοινό. Μάλιστα, για το σκοπό αυτό, το CNN International διαθέτει και ειδικό τμήμα που ασχολείται με αυτό το αντικείμενο. Η περιφέρεια εκτιμά ότι ο συγκεκριμένος όμιλος είναι ο καλύτερος σε αυτό το επίπεδο και θα μπορέσει να διαφημίσει αποτελεσματικά τα νησιά μας, καθώς προσφέρει ένα συνδυασμό υπηρεσιών που δεν μπορεί να συγκριθεί με κανένα άλλο τηλεοπτικό ενημερωτικό δίκτυο. Εκτιμάται λοιπόν ότι πάνω από 450 εκατομμύρια σπίτια και ξενοδοχεία παρακολουθούν το CNN σε όλο τον κόσμο. Καταγράφονται πάνω από 3 δισεκατομμύρια αναγνώσεις σελίδων στο website ανά μήνα, πάνω από 100 εκατομμύρια χρήστες το ακολουθούν σε όλα τα κοινωνικά δίκτυα και πάνω από 270 εκατομμύρια μοναδικοί χρήστες το χρησιμοποιούν ως πηγή ενημέρωσης ανά μήνα και τέλος πραγματοποιούνται πάνω από 500 εκατομμύρια προβολές των βίντεο ανά μήνα. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι ώρα για διαφημίσεις.